Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε η εκπομπή μας έχει την πολύ μεγάλη χαρά και την ακόμα μεγαλύτερη τιμή να φιλοξενεί έναν άνθρωπο του θεάτρου. Και το υπογραμμίζω, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν μαζευτεί πολλοί άνθρωποι του θεάτρου. Υπογραμμίζω έναν άνθρωπο του θεάτρου. Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Θανάση Παπαγεωργίου που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Θανάση, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ εγώ. Μεγάλη υποτιμή. Και είναι και πολύ μεγάλη συγκίνηση, διότι ο Θανάσης Παπαγεωργίου, πέρα από τις μεγάλες ιδιότητες που έχει ως συγγραφέας, ως σκηνοθέτης, ως ηθοποιός, είναι και ο προτεργάτης, θα έλεγα, της θεατρικής μας αποκέντρωσης σε καιρούς χαλεπούς, όταν δεν υπήρχαν ακόμα οι κρατικές επιχορηγήσεις και με αίμα και υδρότα έστησε τις προσπάθειες αυτές, οι οποίες καρποφόρησαν, αναγέννησε το νεοελληνικό ρεπερτόριο, έβγαλε νέους συγγραφείς, νέους ηθοποιούς, ένας άνθρωπος του θεάτρου. Και βεβαίως έχει και τηλεοπτική παρουσία έντονη και κινηματογραφική, αλλά αυτό που το χαρακτηρίζει είναι το θέατρο και είναι το πάθος, είναι κάτι που συνήθως λείπει, το πάθος, η υπομονή και η επιμονή για το καλό. Δηλαδή να πηγαίνει προς το ακριβό και όχι προς το εύκολο. Αυτό θα πρέπει να το πιστώσουμε. Άνθρωπος με πάρα πολύ ισχυρό παρελθόν και παρόν και με βέβαιος και με πολύ μέλλον. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για το μέλλον. Βεβαίως, ο Θανάσης πριν από κάποια χρόνια, το 2017, έκανε μια απόπειρα και ανέβασε επί σκηνής ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη βιογραφία του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη, με τίτλο «Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης», της Νάνση του Μπακάρη, στο θέατρο στο Α. Ξέρω πως σήμερα θα βρεθούν πολλοί που θα σκεφτούν πως έπρεπε να ντραπώ να ομολογήσω πολλά πράγματα. Εγώ θα πάρω το θάρρος τους τέτοιους να μην τις λογαριάσω. Όχι, όχι, δεν είχα κανέναν δάσκαλο. Κανέναν απολύτως. Ο Ντεκέστερα για μένα το μοναδικό σχολείο. Εκεί μέσα άκουγα τους παλιούς, τους ξεσύμπωνα και έπεσα εγώ μετά με το δικό μου τρόπο. Αλλά και λόγια να φτιάξω και μουσικές να φτιάξω πάλι δεν είχα δασκάλους. Στο Ντεκέ μέσα άκουσα εγώ τα πρωτινά τα χασικλίδικα. Μερικά τα ήφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες. Πάνω σε αυτά έμαθα το όργανο. Θυμάμαι που έλεγα το Μανώλη το χασικλί. Δεν τολμίζα Μανώλη κοροϊδό να πιάσεις. Από μια βιογραφία του Μάρκου της Αγγελικής Βέλου Κάιλ, η οποία δόθηκε το 1969, μια μεγάλη εξομολόγηση του Μάρκου. Και βεβαίως πρεμιέρα δόθηκε το 2017. Μια μεγάλη επιτυχία. Και με αφορμή αυτό, και επειδή είναι και του άρεσε πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι από ό,τι ξέρω, έχουμε βρεθεί και μαζί και έξω, και με την καλή παρέα θα μιλήσουμε και για το ρεμπέτικο και τι σημαίνει για μας, τι μας συνδέει με αυτό κτλ. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και να καλωσορίσω τον Κωστή Γεωργίου, τον οικαστικό μας. Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση εδώ. Και εγώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι είσαι λάτρης του ρεμπέτικου, έως και ρεμπετολάγνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Εύη Καμινάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ, θερμά. Τον Ζαχαρία Καρούνη, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια από μικρό παιδί, και εγώ μικρό ήμουν τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι πιο μικρό από μένα. Τη Μαρία Χάνου, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Γεωργή Τσουρή, τον οποίο τον ξέρω και αυτόν πάρα πολλά χρόνια. Εξαιρετικό συνεργάτη, πολυτάλαντο, μουσικό, συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιό, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανεί. Τη Μυρτώ Καμβυσίδη. Μυρτώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Και το Θοδωρή Μαυρογιώργη. Σε ευχαριστώ θερμά. Πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας για το ρεμπέτικο και επειδή έχουμε να κάνουμε με τον Μάρκο Βαμβακάρη, ας ξεκινήσουμε με ένα από τα πολύ καλά χασάπικα του Μάρκο Βαμβακάρη, τα καραβοτσακίσματα. Θα το πούμε όλοι μαζί. Πάμε, Γιώργο. Σαν να πει τρέσω
Εξαιρετικό. Αυτή η κλητική που κάνει ο, με τρελαίνει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση μου. Ποια είναι η σχέση σου με το ρεμπέτικο τραγούδι, με το τραγούδι γενικά, θα έλεγα με το λαϊκό τραγούδι, γιατί τώρα πια όλα αυτά εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλάνο που ονομάζεται λαϊκό. Με την έννοια ότι το λαϊκό είναι αυτό που μας θυμίζει πάντα κάτι, ας πούμε. Είχα την τύχη να έχω έναν πατέρα, οικοδομός ήταν, λαϊκός άνθρωπος ήταν, ο οποίος πήγαινε στα μπουζούκια. Μιλάμε για 48-50, τζιτζιφιές, στην πλατεία. Τα γνωστά δύο μαγαζιά. Αυτές ήταν οι οικογενειακές ταβέρνες, βέβαια, δεν ήταν μπουζούκια, έτσι. Γιατί πηγαίναμε με το φαγάκι μας κιόλας. Ναι, η μάνα μου έπαιρνε κρυφά και λίγο φαγάκι, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά. Εκεί γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Είναι φυσικό να το αγαπήσω. Το τραγουδούσαν πολύ μέσα στο σπίτι. Το αγαπούσαν πολύ αυτό το τραγούδι. Από εκεί και πέρα έτυχε όταν έκανα την πρώτη μου σκηνοθεσία, πριν τη ΣΤΟΑ, να ανεβάσω την Αυλή των Θαυμάτων του Καμπανέλη στην Κοκκινιά, όπου τρία τετράγωνα παρακάτω ήταν το σπίτι του Μάρκου. Μάλιστα. Και πήγα και του ζήτησα να μου γράψει τη μουσική. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, βέβαια. Η Κοκκινιά είναι η πρώτη απόπειρα που έκανε για την αποκλειστική. Ναι, λέγονταν Βήματα ο Θεία. Πριν από τη ΣΤΟΑ, κλπ. Πριν από τη ΣΤΟΑ, το 69. Α, έγραψε ο Μάρκος τη μουσική. Στο Στέλιο την έδωσε. Δεν μπορούσε. Ήταν η εποχή που είχε αρρωστήσει. Ήταν η εποχή που η Βέιλ έπαιρνε την συνέντευξη αυτή τη βιογραφία. Με καλοδέχτηκε στο πεζοδρόμιο, καθόταν ως γνωστόν και τα λοιπά. Τα γνωστά του Μάρκου μου είπε: παιδί μου, εγώ δεν μπορώ. Θα σου δώσω το γιο μου το Στέλιο και θα τα γράψετε. Και πήγαμε σε ένα στούντιο και έγραψε όλες αυτές τις. Καταπληκτικό. Ναι. Έτσι είναι η σχέση μου με τον Μάρκο, έτσι είναι η σχέση μου με το ρεμπέτικο. Τώρα, η γενιά μου μεγάλωσε με αυτό. Δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Το θέλαμε. Το θέλαμε. Βέβαια. Να σε ρωτήσω, στην παράσταση, η αποδοχή από το κοινό. Του Μάρκου. Ναι. Ήταν συγκινητικό. Ναι. Ήταν συγκινητικό. Θέλω να πω, ακουμπάει και στους νεότερους ανθρώπους αυτό. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ναι. Δεν έχουν ηλικία αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν. Δεν έχουν ηλικία. Τώρα θέλω να περάσω στο Γεωργή και να του ζητήσω να μας τραγουδήσει την Αχάριστη του Τσιτσάνη. Oh. Θα πάμε στο Τσιτσάνη σε ένα πολύ πολύ μεγάλο και ιδιαίτερα αγαπημένο μου τραγούδι, η Αχάριστη. Ξέρω ότι όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στην εταιρεία, το πήγε ο Τσιτσάνης να τα ακούσουν, μείναν αναυδοί οι άνθρωποι. Ήταν ένα αριστούργημα. Πάμε, σ' ακούμε Γεωργή μου.
είπανε πως ζεις ευτυχισμένη. Θεό τρελή στα πλούτη κόλυβας, μα μια κατάρα πάντα θα σε δέρνει. Του προδομένου ο πόνος της καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ, γιατί την πόρτα μου χτυπάς, τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Γιατί την πόρτα μου χτυπάς πρωί πρωί και με ξυπνάς? Δε θέλω πια να μ' αγαπάς. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς πρωί πρωί και με ξυπνάς? Τι μεγάλο ψέμα λέει, δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Ε? Το έχει αφήσει στο τέλος, το δίνει ευχαριστική βολή. Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Κωστή, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω ακούσει ότι λατρεύεις το ρεμπέτικο και ασχολείσαι και με αυτό. Δηλαδή,
το ερευνάς αρκετά. Σίγουρα. Θέλω να μας πεις έτσι μερικά πράγματα. Ας πούμε, το πότε ξεκινάει αυτή η διαδικασία, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, να σπάρουμε από εδώ, και πότε περίπου αρχίζει και υφίεται, δηλαδή αρχίζει αυτή η ύφεση και πάμε πια προς τα πιο κανταδόρικα και τα πιο λαϊκά, ας το πούμε, τραγούδια. Το ρεμπέτικο αρχίζει εκεί γύρω στα 30-35. Αρχίζει και γεννιέται σιγά σιγά. Δηλαδή μετά την οπερέτα, από ό,τι μετά την οπερέτα και τις σκανδάδες που υπήρχαν. Έτσι. Δεν υπήρχε ελληνική, ας πούμε, μουσική, ήταν ξενόφερτη. Τα τραγούδια του Κρασιού που λέγαμε και αυτά. Μετά έρχεται λοιπόν, έρχονται τα τραγούδια του Κρασιού, τα οποία έχουν στοιχεία και από την Επτανησιακή σχολή, και μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο Λούμπεν. Τραγούδι που ξεκινάει και το ρεμπέτικο, γιατί στην πράξη αυτό ήταν. Ξεκίνησα από Λούμπεν, ένα Λούμπεν προλεταριάτο, ας πούμε, το οποίο λειτουργούσε κάτω από τις νόρμες της εποχής, ας το πούμε έτσι. Και μέσα σε αυτό γεννιάται και το αριστούργημα που λέγεται αυτή η όλη καινούργια γενιά του ρεμπέτικου, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μήπως τότε ήταν πιο ενδιαφέρον από τα πιο προκλητικό για τους αστούς, δηλαδή... Σαφέστα, ήταν απογορευμένο. Ακριβώς. Περίπτωση, ήταν βέβαιο. Ήταν η θεματολογία του, ο ήχος του. Βέβαια, γιατί μιλούσε για χασίσια, μιλούσε για φυλακές και γενικά, ας πούμε, ακριβώς περιέγραφε την εποχή και τον κόσμο τον οποίο, ας πούμε, λειτουργούσε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έχει βέβαια μία μικρασιατική καταγωγή, έτσι δεν είναι? Ναι, το λένε και αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά ο Πατριάρχης ήταν Συριανός. Δηλαδή, το Βακάς. Το καταπληκτικό. Ήταν Ελλαδίτης. Ναι. Και η μετέπειτα, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Γιάννη Παπαγιάννη, ο οποίος ήταν πρόσφυγας, και ο Τσιτσάνης ήταν... Ήταν σπουδαίοι όμως. Ήταν σπουδαίοι, ναι. Ήταν σπουδαίοι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι, εξάλλου η μουσική αυτό κάνει. Περιγράφει την εποχή της. Όπως και γενικά η τέχνη. Αυτό θέλω δεν να μπορεί πω... να φύγεις αριστερά. Γι' αυτό μερικές φορές αυτό που λέμε ότι τραγουδάμε κάποια... Αλλά δεν μπορείς να το πεις όπως λέγαμε πριν, όπως το λέει ο Βαβακάρης στο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι άκερο, είναι εκτός εποχής. Υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό από την πλευρά μου. Γιατί οι νέοι άνθρωποι, η κόρη μου, η οποία και αυτή τραγουδάει, της αρέσει πάρα πολύ τα ρεμπέτικα και είναι κάπου και τραγουδάει μια φορά τη βδομάδα, πώς συμμετέχουν οι νέοι και πώς ξέρουν οι νέοι όλα αυτά τα τραγούδια, είναι καταπληκτικό. Και δεν λέω τώρα για την αχάριστη, κάτι τραγούδια σχετικά άγνωστα. Ξέρω εγώ του Χατζή Χρήστου, του... Ναι. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω μια απόπειρα να το εξηγήσω από τη δική μου τη σκοπιά τουλάχιστον. Έχει αυτό το είδος τραγουδιού, έχει ένα συνδυασμό σκληρότητας και ακραίας τρυφερότητας μαζί, που μας μιλάει πάρα πολύ και θέλουμε και ό,τι και να φωτίζεις από τα δύο, συνέχεια δεν είναι αρκετό. Οπότε είναι πολύ σύγχρονο και μας αγγίζει πάρα πολύ. Είναι σχεδόν στερεότυπο. Πάμε να στήσουμε ένα live 3-4 νέοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ρεμπέτικο. Έρχεται συνέχεια μπροστά μας. Το έχουμε ανάγκη, το καθαρό του συνέστημα. Γιατί είναι πολύ σημερινό και είναι και αίτημα της εποχής αυτό το καθαρό συνέστημα. Έχει το ροκ μέσα του. Γιατί ο ροκ είναι στην ουσία. Ναι. Είναι η μοναδική στιγμή που μιλάμε για το θάνατο σαν να μιλάμε για το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και όμως το τραγουδάμε και διασκεδάζουμε με αυτό. Ναι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό σε όλη αυτή την περίπτωση. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί τα τραγούδια αυτά σε πείθουν για αυτό που είναι. Mm. Γιατί είναι αληθινά. Ακριβώς. Αυτό είναι το ρεμπέτικο για μένα. Η αλήθεια που βγαίνει από εκεί, αυτό αγαπάμε, αυτό ακολουθούμε, αυτό αγαπούν και τα καινούργια και οι νέες γενιές και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει. Ακριβώς. Πάντα θα τροφοδοτεί τη μουσική. Εσύ, την ελληνική. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Ναι, ναι. Έχουν αλήθεια μια τέτοια ειλικρίνεια και μια τραχύτητα, αλλά ταυτόχρονα και μια τρυφερότητα και στη μελωδία, αλλά και στο στίχο πολλές φορές, τα πιο ερωτικά, ας πούμε. Αλλά κυρίως η μελωδία είναι τέτοια που εμένα με αγγίζει πάρα πολύ, γιατί ενώ έχει μια... και θράσος θα το έλεγε κανείς, μια τραχύτητα, κάτι πιο σκληρό, ναι, έχουν ταυτόχρονα και μια πολύ μεγάλη, ναι, τρυφερότητα. Να σε ρωτήσω, ξέρουμε τη συμμετοχή σου στην τηλεοπτική Μουρμούρα, ναι,
Εσύ ποια χρονιά είσαι μέσα τώρα? Έκτη. Έχω χάσει το λογαριασμό. Έκτη. Γιατί μιλώ με τον Βλαδίμιο, ο οποίος είναι πάλι ρεκόρ. Έχει χτυπήσει 10 χρόνια. Ναι, όπως και ο Αντώνης και η Ιερή. Και θέλω να μου πεις για τα σχέδιά σου, αν έχεις κάποια σχέδια για την θεατρικά. Βέβαια, τώρα κάνουμε πρόβες στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Θα ανεβάσει ο Λευτέρης ο Γιοβανίδης τις Έφθιμες Κυράδες του Ίντζορ. Α, τι ωραία. Και σε μια διασκευή του Γεράσιμου του Ευαγγελάτου και σε μουσική του Θέμη του Καραμουρατίδη. Και με ένα θίασο πολύ μεγάλο και πολύ έτσι, ωραίο και αξιόλογο. Και είμαι εκεί τώρα. Σε ωραίο θέατρο. Παίξτε, πρέπει να είσαι ευτυχής. Πολύ. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε ευτυχείς να μας ακούσουμε να μας τραγουδήσουμε. Πάμε. Be
Μπράβο. Ζαχαρία μου, κάπου σε πήρε το μάτι μου, συνεργαζόσασταν με τον Ξαρχάκο. Ναι. Όπως το ξέρω και πώς έχω δει. Και σε θεωρώ τυχερό, διότι τον Σταύρο τον εκτιμώ βαθύτατα και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και το λέω αυτό επειδή ο Σταύρος είναι λάτρης του ρεμπέτικου και γνώστης του. Ναι, έχει κάνει πολλά αφιερώματα, έχει κάνει ενορχιστρώσεις. Ξεκινήσαμε με το Αμάνα Μίν πριν 10 χρόνια. Εκεί ήταν ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο φυσικά, σκηνοθετημένο. Κοίταξε, δίπλα του έμαθα και μετά στο μεγάλο μας τσίρκο και σε πολλές παραστάσεις. Έμαθα να δίνω βάση πολύ μεγάλη στο λόγο. Και αυτός ήταν που έδινε πολύ μεγάλη βάση στο λόγο και σε αυτά τα τραγούδια ειδικά. Μετά εγώ το συνάντησα αυτό στη βιογραφία του Μάρκου Μπαμβακάρη, όπου έλεγε σε ένα σημείο ότι αρκετά τραγούδια έγραφε στίχους και μουσική μαζί, δηλαδή τραγουδούσε τα λόγια. Mm. Οι μνογράφοι του 7ου αιώνα έκαναν το ίδιο. Φανταστείτε τι παράδοση είναι αυτή και τη ρίζα, μιλάμε για μια συνέχεια. Ακριβώς. Και ίσως απαντάει και σε αυτό που ρωτούσες πριν για την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να αποδείξουν τίποτα. Απλά εξέφραζαν τον καημό τους. Εξέφραζαν την καθημερινότητά τους. Και αν σου άρεσε. Ναι. Επίσης τους στίχους βλέπουμε στα τραγούδια του πολλούς στίχους από τα παραδοσιακά τραγούδια. Το «Ψηλά τα παραθύρια» σου, ας πούμε, υπάρχει και σε, υπάρχει και σε παραδοσιακό τραγούδι. Ναι, ναι. Αλλά και σε άλλους συνθέτες, το «Δυο γυφτοπούλες στο βουνό, μάνα και θυγατέρα δυο», υπάρχει σε τσάμικο. Ναι. Παραδοσιακό. Έπαιρναν δηλαδή στίχους από το παραδοσιακό τραγούδι. Μέχρι την Καμπανιόλα έχει κάνει ο Μπαμβακάρης. Και το ιταλικό, αυτό που ονομάζουμε το κορόιδο Μουσολίνι, ναι, το έχει ναι, κάνει ναι. με ιταλικό στίχο, είναι καταπληκτικό. Καμπανιόλα βέλα, σε λα ρετσινέλα, γι' όχι κόλτσε σόρτσε κορόρ, δελε βιόλα, δελε βάλι του τεφιό. Είμαι μαναβίσα στη πένα, με πρώτο πράγμα τρανταχτώ. Ότι γουστάρει στο καθένα, του το σερβίρω πάντα στο λεπτό. Το τραγούδι «Θέλω να γίνω μπουφετζής», ας πούμε. Είναι από μια αμερικάνικη μελωδία. Δεν είχαν κανένα κόμπλεξ οι άνθρωποι. Μετά γεμίσαμε κόμπλεξ. Ναι, ακριβώς. Και αληθοφάνεια. Γίναμε πολύ ποιοτικοί μετά και το ρίξαμε στη διανόηση. Ακριβώς. Στην ημιμάθεια, τέλος πάντων. Θέλω να σε ρωτήσω για τα σχέδιά σου άμεσα. Τι πρόκειται να κάνεις? Έχουμε κάποια αφιερώματα στη Δόμνα Σαμίου, η οποία υπήρξε δασκάλα μου 12 χρόνια, με τον Σωκράτη τον Συνόπουλο. Τελειώνω το μεταπτυχιακό μου. Έχω και μία παράσταση που έκανα το καλοκαίρι, την Φιλιό Χαϊδεμένου, με την Ευγενία τη Δημητροπούλου. Το είχαμε κάνει με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη πριν κάποια χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα ψάχνουμε θέατρο. Μάλλον θα το κάνουμε κάπου το χειμώνα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να πας τέλεια και θέλω να σε ακούσουμε τώρα. Θα μας πει ένα μεγάλο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, που ήταν αγαπημένος μου ρεμπέτης. Άνοιξε, άνοιξε. Πάμε. Thank you.
κρίσματα να σε εγώ. Για ποιο λόγο δεν μ' ανοίγεις πείσματα με προσέχουνε κι όλοι με λογαριάζουν.
Θέλω να έρθω τώρα στα παιδιά, στη Μυρτώ και στο Θοδωρή. Εσείς που είστε αρκετά νεότεροι, να ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας με τα τραγούδια αυτά, με αυτή τη σχολή, με αυτό το κλίμα. Είναι βιωματική, είναι από το σπίτι, λειτουργεί η φαντασία ή σας είναι ένα πράγμα ανάμεσα στα άλλα, ένα είδος δηλαδή μουσικής ανάμεσα στα άλλα. Εγώ να εξομολογηθώ, Γιάννη μου, ότι δεν είχα μελετήσει το ρεμπέτικο μέχρι πρότινος. Τα τελευταία χρόνια το ανακάλυψα. Τώρα που το μελετάω, στην αρχή μου φαινόταν λίγο σκληρό για τα γούστα μου. Αλλά τώρα που το μελετάω μου φαίνεται και ρομαντικό και βλέπω και μια ηθική της εποχής, την ηθική του προσώπου. Ότι ήθελαν οι άνθρωποι να φαίνονται τίμοι, όχι μόνο να είναι. Και αυτό με συγκινεί. Θοδωρή. Ο πατέρας μου ακούγε πάρα πολύ μουσική ανάμεσα σε Beatles και ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, οπότε έπαιζε έτσι κι αλλιώς στο σπίτι. Αλλά εγώ αγάπησα από την αρχή νομίζω την ευθύτητα. Την ευθύτητα και τη δωρικότητα. Το γεγονός ότι στο παλιό ζεμπέκικο τονίζεται τόσο πολύ το πρώτο μέτρο. Έπρεπε να είναι πάνω τα βήματα, έπρεπε να είναι ο στίχος εκεί. Υπήρχε βαρύτητα σε κάθε λέξη. Και νομίζω ότι αυτό αγαπάει όλος ο κόσμος. Δηλαδή ότι είναι τόσο ευθύ, ειλικρινές και άμεσο, που σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Τέλεια. Σε περιμένουμε να μας τα αποδείξεις τώρα.
Είσαι μόσχο μάγκας, είσαι και πελαλής. Εξηγήσε στους τεκέδες, είσαι και ταβατζής. Εξαιρετικό. Θα έρθω στην Εύα. Ήρθα σε σένα επιτέλους. ξέρω τη σχέση με το τραγούδι, με το χορό, με όλα αυτά. Θέλω να μας την πεις εσύ όμως, να την ομολογήσεις δηλαδή. Η σχέση με το τραγούδι ξεκινάει μόλις τελείωσα το σχολείο, το 1987. Με το θέατρο το 95, από το 95. Δεν τραγουδούσα ρεμπέτικα. Δεν έχω τραγουδήσει πολλά ρεμπέτικα. Το τραγούδι προηγείται, δηλαδή. Το τραγούδι προηγείται. Έδινε εξετάσεις, δεν είχα περάσει. Μάλιστα. Έγινε μια οντισιόν, ας πούμε, και έτσι ξεκίνησε το τραγούδι τυχαία. Οι παππούδες μου, ο παππούς μου και η γιάννη της μητέρας μου, είχαν ένα από αυτά τα μαγαζιά που πήγαινε ο Θανάσης μικρός στις Τζιτζιφιές. Γεννήθηκα στις Τζιτζιφιές. Κάτι συμβαίνει. Και είχα όλα αυτά τα ακούσματα αργότερα μέσα στο σπίτι, ιστορίες από τους ανθρώπους κτλ. Υπάρχει στο DNA μας εκεί, έχουν υποτιστεί τις Τζιτζιφιές. Και σαν έφηβη, μια παρέα τότε στο Λύκειο, πηγαίναμε πολύ σε ένα καταπληκτικό μαγαζί δεκαετία του 80, στη Ρεμπέτικη γωνιά, που ήταν μόνο νεολαία, όπως και τώρα βλέπω στα μαγαζιά που παίζουν ρεμπέτικο, πολύ νεολαία και αυτό είναι και πολύ ευχάριστο. Και ελπιδοφόρο. Έχω τραγουδήσει περισσότερο λαϊκό τραγούδι, λίγα ρεμπέτικα. Θεωρώ πολύ δύσκολο είδος και θεωρώ ότι θέλει και ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα όπως έχει η Μυρτώ και η Μαρία. Δεν είναι ηχόχρωμα. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτά. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν και άνθρωποι που τραγουδάγαν σαν τους μουεζίνιδες. Δηλαδή τραγουδάγαν. Δεν ήταν τραγουδιστές του μικροφόνου. Ακριβώς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μας κατέστρεψε το μικρόφωνο. Αυτό είναι θέμα. Μας έχει καταστρέψει το μικρόφωνο. Ο Στράτος Παγιωτζής, ξέρω εγώ. Ποια τραγουδάγανε. Ο Ρούκουνας. Ο Ρούκουνας. Το είχα γνωρίσει το Ρούκουνα. Καταπληκτικές μορφές. Οι γυναίκες όμως ήταν πολύ ιδιαίτερες. Οπότε δεν πιάνεις πολύ εύκολα τα τραγούδια. Αργότερα όταν ανέβηκε η Σωτηρία Μπέλου στη ΣΤΟΑΠ επεξελίδα πρωτοψάλτη. Μπήκαμε περισσότερο μέσα σε αυτό που ψάχνεις και με τον Μάρκο ήρθε και ολοκληρώθηκε όλη η έρευνα, ας πούμε, και τα ακούσματα που έχω από το Θανάση. Σε λίγο θα ανοίξουμε ρεμπετάδικο μετά. Να σε ρωτήσω για τα σχέδια τα χειμερινά. Θα κάνουμε Βαμβακάρι, Μάρκο, στο θέατρο ΣΤΟΑ.
Και ετοιμάζεται και θα ετοιμάσουμε και ένα έργο που έχει γράψει ο Θανάσης, θα σας τα πει ο ίδιος. Καλύτερα, το θετικό. Άρα έχετε δραστηριότητα αρκετή. Και τώρα θέλω να σας ακούσουμε να τραγουδάς. Και θα πω και κάτι αστείο, τώρα θα μας τραγουδήσει το «Πέφτει σε λάθη», ένα τραγούδι, και κάποιος μεθυσμένος σε ένα μαγαζί πήγε στον... ήθελε να παραγγείλει το «Πέφτει σε λάθη» και μπερδεύει και λέει «Το τρέχει σε λάθη θέλω». Το τρέχει σε λάθη. Πάμε.
Θα χόρευα τώρα, αλλά δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Επειδή χορεύω πάρα πολύ. Θέλω ορθοπαιδικό δηλαδή, δεν χορεύω. Η μάνα μου που ήταν χαρικλάκι στα πάντα μαγαζιά ανέβαινε και την κυνηγούσε ο παππούς μου μετά. Υπέροχο. Εδώ να παρουσιάσω την εξαιρετική μας ορχήστρα. Ο Βασίλης Κετετζόγλου στην κιθάρα. Ο Βαγγέλης Καρύπης στα κρουστά. Ο Πέτρος Βαρθακούρης στο κόντραμπάσο. Ο Μάνος Γρισμπολάκης στο ακορντεόν και στα φωνητικά. Ο Άρης Κούκος στο μπουζούκι. Και ο καλός μου Γιώργος Παπαχριστούδης, ενορχιστρός και στο πιάνο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θέλω να... Κωστή, να έρθει σε σένα να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου για τις επιρροές που έχει το ρεμπέτικο στους μεταγενέστερους. Όταν λέω τους μεταγενέστερους, δεν εννοώ, ας πούμε, στο Τζιτσάνι, στον Καλδάραξ αυτούς. Εννοώ στους μετά. Δηλαδή στη γενιά του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου. Νομίζω ότι οι επιρροές είναι έντονες. 100%. Γιατί με ένα τέτοιο background και με τέτοια προϊστορία που έχει αυτό το είδος. Και με τέτοια φορτία, έτσι, γιατί αυτή η μουσική ξεκινάει ακριβώς από αυτό. Δηλαδή περιγράφει σκληρές εποχές και συναισθήματα που μέσα κρύβουν όμως και μια ευαισθησία. Ακριβώς. Δηλαδή περιγράφει την ίδια τη ζωή, τον πόνο, τη χαρά, την αγάπη και γενικά να πούμε όλη τη δυσκολία της εποχής. Γιατί όντως τα χρόνια του μετά το 30-35 ήταν εξαιρετικά δύσκολα για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων... περιγράφονταν αυτές τις σκηνές. Yeah. Το μετέπειτα χατζηδακικό, θεοδωρακικό κομμάτι ήταν αδύνατο να μην επεραστεί από αυτό το, το είδος, το οποίο είχε τέτοια φορτία με και τέτοιους μεγάλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το Δελιά, ας πούμε, το Ρούκουνα, το Χατζηχρίστο, τον Μπαγιουντζή, μιλάμε για σπουδαίους καλλιτέχνες. Δεν μπορούσε να μην επηρεαστεί η καινούργια γενιά του καλλιτεχνών. Ο Θεοδωράκης μου λέει εμένα ότι εγώ τα γνωστάω όλα στο Τζιτσάνι. Δηλαδή όλα μου τα λαϊκά τραγούδια μέσα σημαίνουν εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι λογικό να συμβαίνει. Και πρέπει να πούμε ότι και ο Χατζηδάκης και προς τιμήν του το επηρεάστηκε πάρα πολύ. Μάλιστα ορισμένα κομμάτια είναι αυτούσια. Έτσι να θυμίσουμε και το θέατρο, το Ματωμένο Γάμο, ας πούμε. Έτσι η εισαγωγή είναι η Αρχόντισσα. Και ένα κομμάτι του γάμου, τώρα Νιφούλα μου, είναι το κομμάτι από τον Μπαξέτσι Φλίκη, το ρεφρέν. Το λέει ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ναι, ναι. Ο Ξαρχάκος έγραψε καλά, το ρεφρέν και έγραψε, το έργο. Ναι. Πραγματικά είναι σίγουρα βασισμένοι οι δρόμοι σε όλα αυτά τα τραγούδια πάνω. Ποιος του φταίει του Μιχάλη, το ξέρω του το κεφάλι. Το ξέρω του το κεφάλι, να ποιος φταίει του Μιχάλη. Είχε κρύψει στο σιρτάρι, φούντες φούντες στο πορτάρι. Φούντες φούντες στο πορτάρι, είχε κρύψει στο σιρτάρι. Υπήρχαμε πριν μια κουβέντα περί εντέχνου και μη εντέχνου κτλ. Όλα αυτά είναι λίγο αστεία βέβαια, λες και τα λένε άτεχνα. Για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, το έντεχνο είχε μία... ονομάστηκε έτσι κατά κάποιο τρόπο, διότι υπήρξε μία αλλαγή στο στίχο, να το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή πιο πολύ πήγαν προς την ποίηση κτλ. Το λόγιο. Αυτό. Και κυρίως και πιο... έφυγε από τη δωρικότητα τη μεγάλη του τραγούδι, οι αρμονικές ήταν διαφορετικές. Ο Τσιτσάνης τα άρχισε πρώτος αυτά, έτσι για να τα λέμε πώς είναι. Και υποτίθεται ότι έγινε πιο έντεχνο. Δηλαδή θέλει μεγαλύτερη τεχνική κατάρτιση ή γνώση. Είναι λίγο, όλα αυτά είναι λίγο συγκεκριμένα. Συνεχίζω να μην το καταλαβαίνω. Ναι, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Απλώς το λέω μεταξύ μας. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Τσιτσάνη που θα μας τραγουδήσει η Μυρτώ. Διλινό
αγάπη μας ήταν γραφτό να γίνει δυο κομμάτια. Η αγάπη μας ήταν γραφτό να γίνει δυο κομμάτια. Να τους δώσω δυο χαστούκια.
πως δεν με θέλεις, πως δεν μ' αγαπάς. Σαν μου πεις πως δεν με θέλεις, πως δεν μ' αγαπάς. Μαχαιράκια είναι τα λόγια, κουκλά που περνάς. Μαχαιράκια είναι τα λόγια, κουκλά που πετάς. Ανάστε να έρθω σε σένα και να μιλήσουμε λίγο πέρα από τα μουσικά και για τα θεατρικά μας. Για τα θεατρικά σχέδια. Αυτά που μας καίνε. Αυτά που μας καίνε. Θα έχουμε πάλι επανάληψη του Μάρκου. Ναι, ναι, ναι. Έχω σκεφτεί ώστε να ετοιμαστεί αυτό το έργο που έχω γράψει εγώ. Να κάνω 1-2 μήνες με τον Μάρκο. Το ζητάει και πολλοί κόσμος. Είναι πολλοί κόσμος που δεν το έχει δει. Και θα το τολμήσω πάλι. Τέλεια. Δεν ξέρω τι σεζόν μας περιμένει. Είναι η πρώτη ουσιαστικά σεζόν μετά τον κορονοϊό, έτσι, γεμάτη. Και ελεύθεροι. Ναι. Το θέμα είναι να έχουν χρήματα οι άνθρωποι και νομίζω ότι πέρα από τα χρήματα των ανθρώπων, νομίζω έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη τι παρουσιάζουμε στη σκηνή. Γιατί πάντα λέμε, ναι, εγώ όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, όλο αυτό που ακούω φέτος είναι δύσκολο. Ποτέ δεν άκουσα ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά δεν είδα και την ανάλογη αγωνία κάθε φορά τι παρουσιάζουμε. Πρέπει να έχουμε κι εμείς κάτι στη σκηνή να παρουσιάσουμε. Πρέπει να γίνουμε δηλαδή λίγο πιο γοητευτικοί, νομίζω. Με την καλή εγωιτευτική. Εκεί χάνει λίγο το θέατρο. Αυτό. Δηλαδή φοβάμαι ότι αν ρωτήσουμε τα παιδιά που είναι στις σχολές μέσα γιατί το κάνεις αυτό, πολύ λίγοι θα σου πούνε συγκεκριμένα γιατί το κάνουν αυτό. Ναι. Πάρα πολύ λίγοι. Και βγαίνουν πάρα πολλά παιδιά το χρόνο. Πάρα πολλά παιδιά, το ξέρω και εγώ αυτό. Το ξέρεις. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτω μια κλίση για τις σχολές. Εσύ είχες δάσκαλο τον Βαχλιώτη. Θέλω να μου πεις για τον Βαχλιώτη. Γιατί ελάχιστα γνωρίζουμε περί αυτού. Ναι, ναι. Γιατί έχω ακούσει και πρόκειται με μεγάλη προσωπικότητα. Ναι, ελάχιστα δούλεψε. Δεν ήθελε να δουλέψει. Δεν τον ενδιέφερε να έχει μια σχολή. Τον ενδιέφερε να πάρει κάποιους ανθρώπους και να τους πλάσει. Έφερε ένα είδος θεάτρου, σχολής που εμάς μας συγκλώνησε τότε στα 18 μας, 19 μας. Είχαμε συναντηθεί σε μια πολύ πρόχειρη σχολή, όπου δίδασκε αυτός και ο Ροβίρος ο Μανθούλης. Όλοι οι άλλοι ήταν. Όταν είδαμε το χάλι της σχολής που ήμασταν εκεί, είπε ο Χρήστος: δεν κάνουμε κάτι δικό μας, παιδιά. Μόνο που θα χάσετε το χρόνο αυτό και θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Είδε σε λοιπόν μια σχολή, πήρε άδεια και ξανακάναμε 3 χρόνια. Και ο Ροβίρος μαζί κάποια μαθήματα. Ήταν φυσιογνωμίες για την εποχή αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό που κάνανε. Ο Βαχλιώτης είχε έρθει από το Γέιλ, είχε σπουδάσει εκεί θέατρο. Είχε πολλά πράγματα να μας πει. Και εγώ του χρωστάω τα πάντα. Είχε καμία επαφή με το θέατρο τέχνης? Όχι. Ο Βαχλιώτης, όχι. 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 Ήτανε το αντίπαλο δέος. Το αντίπαλο δέος, μάλιστα. Ναι. Και τώρα που είπες περί στόχου, αυτό θέλω να πω. Θέλω να το τονίσουμε αυτό και κυρίως για τους νεότερους ανθρώπους οι οποίοι στοχεύουν, κάνουν διάφορες ομάδες, προσπαθούν, αγωνίζονται να βρουν αίθουσες, εργάζονται από εδώ και από εκεί. Προκειμένου να στήσουν μια δουλειά μόνοι τους, να κάνουν το όνειρό τους. Και θέλω να μου πεις το δικό σου ξεκίνημα αυτό, το 69 πήγες στην Κοκκινιά. 69. 69 αποφασίσαμε να κάνουμε μια δική μας δουλειά. Αυτή την απόφαση θέλω να πεις πώς την πήρες, δεν την υποφέρετε. Σε λίγα χρόνια πριν, εγώ βγήκα στο θέατρο το 62. 60 αποφύτησα, έκανα στρατιωτικό, το 62 βγήκα. Δεν μ' άρεσε αυτό που έκανα. 3-4 χρόνια μέχρι το 65 δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν αυτό που, για το οποίο σπούδασα. Το παράτησα. Το παράτησα, πήγα στην Ρώμη για να σπουδάσω κινηματογράφο, δεν τα κατάφερα γιατί δεν είχα λεφτά καθόλου. Γύρισα πίσω, έτυχε μια δουλειά θεατρική έτσι για να υπάρχουμε και εκεί απάνω είπαμε δεν κάνουμε μια δική μας δουλειά. Ήταν τρέλα. Μα γι' αυτό το λέω, τρέλα πρόκειται. Στην Κοκκινιά. Ναι, και στην Κοκκινιά. Γιατί ήταν δικτατορία, γιατί θα πηγαίναμε μέσα στους αριστερούς που θα μας στηρίζανε και θα κάνανε, θα δείχνανε. Οι άνθρωποι τι να στηρίξουν. Εμείς ήταν φυλακοί. Οι άλλοι αλάφραγγοι. Και οι άλλοι μισοί για να έρθουν στο θέατρο περνούσαν μπροστά από τον αστιφύλακα που έγραφε τα ονόματά τους. Ποιοι μπαίνουν μέσα. Δεν κράτησε παραπάνω από 3 μήνες αυτό το πράγμα. Φύγαμε. Μας διώξαν, πήγαμε στη Φλωρίδα. Τι θυμάσαι τη Φλωρίδα, στην Αλεξάνδρα. Ναι. Παίξαμε εκεί ένα μισή. Ανούι, νομίζω. Ανούι και Μάριο Χάκα. Ο μοναδικός Χάκας που έχει ανέβει. Πέθανε άλλωστε ένα χρόνο μετά.
Τελείωσε και αυτό και τον επόμενο χρόνο βρέθηκε στο αυτό. Και Άραστε. Από τότε είναι 52 χρόνια. Απίστευτο. Είναι ένα εγχείρημα, το λέω αυτό, γιατί τώρα ακούγεται σαν λίγο κατεστημένο. Η στο Α κάνει αυτό. Ναι, αλλά για να γίνει η στο Α, κάτι κατετέθη. Νομίζω ο σπόρος έπεσε πάνω στην κοκκινιά. Από εκεί ξεκινάει αυτό. Δηλαδή, εκεί φυτεύεται και αυτό δεν σταματάει. Κάπου πορεύεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Είναι μια βαθιά ανάγκη. Και όταν είναι μια βαθιά ανάγκη και συνοδεύεται από πείσμα, από γνώση και από ταλέντο φυσικά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικά, όπως και απεδείχθη ότι είναι. Ναι, το ζητούμενο είναι να πάμε το θέατρο στον λαό. Ακριβώς. Να πάμε το θέατρο στην μάζα τη μεγάλη. Ακριβώς. Ζαχαρία, θες να μας τραγουδήσεις? Παρακαλώ, φυσικά. Για να σε δούμε λίγο. Για να σε δούμε.
ζαγκάκι. Το φόρεσε και πάγαινε για το Καραϊσκάκι. Το φόρεσε και πάγαινε για το Καραϊσκάκι. Κατάκι του σύντοσης να γίνει τα αφεντικό. Μπράβο, Ζαχαρία. Μπράβο. Κωστή, για πες μου για τον Χότζα. Τι... Ο Χότζας. Ναι. Υπήρχε ένα μαγαζί, το Ντελαμαγκέν, που ήταν ο του Ζαγορέου. Ζαγορέος. Στο Βεγάλο. Ντελαμαγκέν. Ντελαμαγκέν. Κοίταξε, εμείς είχαμε μια παρέα με τον Γιάννη Βαρβέρη, τον BET. Ναι. Ήταν γνωστός του είδους ο Γιάννης και μια άλλη παρέα έτσι, με φίλους γιατρούς, έτσι, αλλά ψαγμένους στο ρεμπέτικο. Και κυνηγούσαμε μαγαζιά τα οποία ήταν εντός εισαγωγικών underground. Ένα από αυτά ήταν και το μαγαζί του Ζαγορέου. Είμαστε μόνιμοι θαμώνες και μάλιστα μου έλεγε πρόσεχε Γεωργίου, μην μου χαλάσεις το μαγαζί και φέρνεις την επωνυμαρία φίλους εδώ και μου το κάνεις, μου το πας αλλού. Λοιπόν, και όταν πηγαίναμε στο μαγαζί, μόλις με έβλεπε ο Ζαγορέος, έπαιζε αυτό το τραγούδι για να το χορέψω. Ήταν κάτι το οποίο, βέβαια, αυτό όλη η αγάπη μας που έχουμε για αυτό το είδος είναι, λες και θέλαμε να δώσουμε και μια δικαίωση στη Β' γραμμή, που ήταν, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί. Ο Μουφλουζέλης, ο Τσετίνης, ο οποίος ήταν σπουδαίος και ήταν παραγνωρισμένος, ο Μπάμπης Τσετίνης, ο Πάνος Γαβαλάς, ο οποίος δεν πήρε αυτό που το ανήκε. Ακριβώς. Γενικά, ας πούμε, εκτός από τους μεγάλους, οι οποίοι βεβαίως τους σεβόμασταν και νιώθαμε, να πούμε, το δέος που αρμόζει, υπήρχαν και αυτοί οι δεύτεροι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Ο Γαβαλάς βέβαια ήταν μια πολύ μεγάλη φωνή, έτσι, δεν μεγάλος, αλλά δεν πήρε αυτό που... Ναι, δεν πήρε εκεί που ήταν. Πολύ πάνω, ας πούμε, η Μπέμπα Μπλάνς. Πηγαίναμε στην Μπέμπα Μπλάνς, θυμάμαι, προς το τέλος της, ένα μαγαζί κάπου στη Μαυροματέων. Ήτανε καμιά δεκαπενταριά σκαλιά. Ήτανε στη Γνεβελπίδα. Πράγματι, ας πούμε, πονούσε η ψυχή σου να πω αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια να τη βλέπεις ένα υπόγειο τετάρτης κατηγορίας να προσπαθεί να επιβιώσει. Αλλά μέσα στα πλαίσια όλη αυτή της αγάπης που είχαμε με τον Γιάννη, πηγαίναμε σχεδόν σε τέτοια μαγαζιά. Ήταν περίεργο βέβαια, γιατί είμαστε άνθρωποι και δεν κολλούσε ένας ζωγράφος. Δεν παραφανταστείτε το παραφέρει μέσω Ζαγορέο. Δεν είναι διανόητο. Ήταν και το λέω. Υπήρχαν και ακόμη πιο ακραία. Πηγαίναμε και σε άλλα μαγαζιά. Πηγαίναμε και εκτός αυτή στην Κέτι Ντάλι, που ήταν πολύ έτσι ωραία, στην πλατεία Βικτωρίας. Και όχι μόνο. Και σε άλλα μαγαζιά, σε κάτι ορόφους και τα. Ας πω μια ιστορία τώρα, μια που λες αυτό. Κάποτε ο Νίκος ο Κούρκουλος είχε ανεβάσει το τάγκο του Μπρόζεκ. Και μετάφραση κάνει ο Μάτεσης. Παύλος. Και τη δεύτερη χρονιά, επειδή είχαν επιτυχία αυτό, κάλεσαν και τον συγγραφέα. Και ήρθε ο Μρόζεκ, διανοούμενος κλπ.
Και αφού η πρεμιέρα, τι ωραία, τι καλά, μπράβο, μπράβο, λέει ο Κούρκο, μπάτε, πε του συλλογίε, πού να πάμε, κάπου να πάμε να φάμε κτλ. Πάμε να φάμε. Ναι, κάπου του κάνουμε τραπέζι. Μετά του λένε, θε να πάμε σε κανένα τζαζ μπαρ ή θε τα μπουζούκια. Ποια τζαζ μπαρ. Και πήγε τα μπουζούκια, κατέληξε με τα σόβρα ακόμα. Το χώρο που πάρε στο τραπέζι. Από την πολύ διανόηση τρελάθηκε ο άνθρωπο. Πήγε στην Ελλάδα και ξεμπάσουσε. Μα αυτό είναι το σπουδαιότητα του. Τρομερό. Αυτέ τι μουσικέ. Βλέπει ότι θέλει να σηκωθεί να κουρέψει. Αυτό είναι το ρεμπέλι. Συνδέεται με μια σωματική συμπεριφορά, είναι φοβερό αυτό πράγμα. Σε κάνει και κινήσει. Να καθίσεις στην παρέα σου, να πιεις το κρασί σου, να χορέψεις, να επικοινωνήσεις, να αγαπήσεις όλο το περιβάλλον σου. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή μου, τα σχέδιά σου εσένα, τα επαγγελματικά, τα καλλιτεχνικά. Εγώ τώρα μόλις πριν λίγο έχω τελείωσε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση που είχα στον ελληνικό κόσμο. Και το επόμενο στάδιο είναι μια έκθεση που ετοιμάζω για την Λευκοσία στην Κύπρο και για τη Λεμεσό. Ατομική, μίνι αναδρομική βέβαια, ναι, με κάποια από τα στοιχεία αυτά. Και είμαστε στην συζήτηση για να μεταφερθεί αυτή η μεγάλη αναδρομική στις Βρυξέλλες, σε ένα μουσείο που ετοιμάζουμε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Σου εύχομαι λοιπόν όλα τα καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να έρθω στο τζουρί. Για πες το τζουρί. Εσύ. Καλό. για πες μου για τα σχέδια τα θεατρικά. Τα σχέδια τα θεατρικά είναι ότι η τέταρτη χρονιά φέτος παίζεται ένα έργο που έγραψα για να παιχτεί για 15 παραστάσεις. Συνεχίζουμε, έχουμε. Τα παιδιά 15 χρόνια, σαν την ουρμούρα. Και αυτό κάτι δίπλα, για να πάρεις, να σου δώσει ιδέες. Παίζει τέταρτη χρονιά, πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Και επειδή μιλήσαμε πριν, μιλήσατε για τον στόχο που βρίσκει ένας καλλιτέχνης, ναι, ένας ηθοποιός. Ναι. Και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό, ειδικά όταν το ακούω από τις πιο παλιές γενιές. Εγώ με αυτό το έργο βρήκα πηξίδα, βρήκα έναν περίεργο προορισμό που δεν τον ήξερα για μένα. Ότι μπορώ να γράψω θέατρο και να παίξω θέατρο και να είμαι στη διαδικασία τη θεατρική σε όλα τα πόστα να μπορώ να το γνωρίσω από μέσα το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια κάνω αυτό το πράγμα και με γεμίζει πάρα πολύ και με κάποιες ανανεωμένες, αναπτυρωμένες ελπίδες έχω γράψει ένα καινούριο έργο. Το Φλεβάρι, πρώτο Θεός, θα ανέβει και αυτό. Και γράφω και κάποια τραγουδάκια τώρα. Το τι τύχη θα έχουν δεν την ξέρω. Θα βγουν και αυτά στο φως σύντομα. Θα έχουν μεγάλη τύχη, είμαι βέβαιος. Τώρα θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι. Ενός σπουδαίου του Απόστολου Χατζηχρίστου, ένα τρομερό ζεμπέτικο, αλήτιμη, είπες μια βραδιά. Για να δούμε. Καμιά αιτία.
στα δακρύσεις. Μεγάλες αλήθειες θα υποθούν. Πιστεύω να με πάρει γυναίκα στο τηλέφωνο και να σε κάνει. Το πιθανότερο. Ξέρω, δεν ξέρω. Να έχω τέτοια. Εσύ έχεις αναβολιαστεί, έχεις παντρευτεί, όχι. Εγώ όχι, ακόμα όχι. Σκέφτεσαι να παντρευτείς. Εντάξει, δεν το έχω μες στα άμεσα πλάνα μου. Ναι. Αλλά ναι. Γιατί αν παντρευτείς κι εσύ σιγά σιγά θα δεις, θα λες αυτό το τραγούδι θα μας πεις τώρα.
Thank you.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε τα χωρικά μας από κάτω εμείς ή του μουσικού ή του Μπελκάντο. Με τιμάτε. Το είπες τόσο ωραία. Να ρωτήσω τον Θοδωρή, τα σχέδιά σου. Έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα ο πρώτος μου δίσκος, ο οποίος λέγεται Σουπεργίνη. Πέρα από ένας μουσικός δίσκος υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία με έναν περίρωα που για κάποιο λόγο είχα στο κεφάλι μου και υπάρχουν κάποια κείμενα και κάποια σχέδια καστικά τα οποία συνδέουν τις τρεις μεριές κάθε τραγουδιού που εγώ φαντάστηκα ως παραμυθάς. Και ο στόχος είναι σιγά σιγά να καταφέρουμε να το κάνουμε μια μουσική παράσταση, γιατί θέλω να υπάρχει όλο αυτό μαζί, τραγούδια. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει στις αρχές του επόμενου χρόνου, οπότε αυτό δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Άμα το φέρεις πραγματικά θα γίνει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να σε ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα. Άρα, μάνα μου. Γιάννη, δεν είπε ότι ήταν στο Ερώδιο κιόλας. Γιατί δεν το πες. Είναι ντροπαλός. Τι. Δεν ήταν σχετικό. Τι δεν είναι σχετικό, όλα είναι σχετικά. θα μας τα πεις μετά αφού κάτσεις. Πάμε το τραγούδι. Πήγαινε εκεί, πάρ' το μικρόφωνο και πες μας για το Ηρώδιο. Μας τα κρύβεις αυτά. Μας έκρυψες το Ηρώδιο. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί ήμουνα σε μια συναυλία του συγκέρου με Μπαγιάση, ενός σπουδαίου Ιάπωνα συνθέτη, ο οποίος παρουσίασε μέρος της δουλειάς του στο Ηρώδιο. Και τραγουδήσαμε μαζί με την Κατερίνα Τντούσκα και τη Βάσια Τζαχαροπούλου.
Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Και ήταν ένα σπουδαίο. Ήταν η πρώτη φορά που πήγε στο Ηρώδιο. Ήταν πρώτη φορά που πήγα. Να σε πάντα καλά. Θέλω να έρθω στη Μυρτώ. Μυρτώ, για πες μου εσύ τα σχέδια τα χειμωνιάτικα. Εμείς συνεχίζουμε στο χειμερινό χάραμα και στο barbecue. Τελειώνω, ολοκληρώνω έναν κύκλο τραγουδιών με τον Νίκο το Ζούδιαρη. Και είμαι πολύ πολύ τυχερή. Όπως και εσύ νιώθεις τυχερός, έτσι και εγώ νιώθω πολύ τυχερή γι' αυτό. Και παίρνω μέρος και σε μια ταινία που γίνεται για να δείξει την ιστορία της Πρέβεζας, σε σκηνοθεσία του Χαραλαμπουτσόκα και το σενάριο που γράφει Απόστολος Στάσης. Και αναδεικνύει τις θυσίες που έκανε ο νέος κόσμος, οι νέοι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλεια. Πολύ ενδιαφέρον. Σ' ακούμε τώρα σε ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου, ο Πασατέμπος. Να πούμε ότι ο Γιώργος Γιαννακόπουλος ήταν μια ιδιόμορφη περίπτωση, ένα αδερφός του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Και έχει γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το Θέλω κοντά σου να μείνω. Μεγάλες επιτυχίες. Για να ακούσουμε λοιπόν το Πασατέμπο. Πάμε. Και τώρα θα ακούσουμε μια από τις καντάδες του ρεμπέτικου, του λαϊκού τραγουδίου, το Μινόρε της Αυγής. Είναι σε μουσική του Σπύρου Περιστέρη και στίχους του Μίνο Αμάτσα. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Το ξέρουμε όλοι απ' έξω κανονικά. Το έχουμε αισθανθεί, το έχουμε τραγουδήσει. Θα μας το ξανατραγουδήσει ο Ζαχαρίας με την εξαιρετική του φωνή.
μπροστά στην πόρτα σου σε μια γωνιά. Κι ας σβήσω πια τότε μικρό μπροστά στην πόρτα σου σε Φτάσαμε μετά από αυτό το υπέροχο κομμάτι στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους θερμά μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας εδώ, να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Να ευχαριστήσω κατεξοχήν τον Θανάση. Θέλω να σου ευχηθώ να παραμείνεις υγιής, πνευματικά, σωματικά και ανήσυχος καλλιτεχνικά όπως ήσουν πάντα. Και σε βεβαιώ ότι παραμένεις ένα σημείο αναφοράς για πολλούς ανθρώπους και για νεότερους και για ακόμα πιο νέους και ας μην το ξέρεις. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ για την τιμή. Να είσαι καλά. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου και όλων των ανθρώπων του θεάτρου για αυτή την πολύ μεγάλη ψυχική κατάθεση που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλήθεια. Και, ναι. Και οι νέοι άνθρωποι, όσο και αν αρνούνται τους παλαιότερους, τους έχουν ανάγκη. Ναι. Γιατί πρέπει να έχουν ένα σημείο αναφοράς, έστω και για να το αρνηθούν για να πάνε παρακάτω. Εσύ λοιπόν είσαι ένα από αυτά τα πολύ μεγάλα στηρίγματα του ελληνικού θεάτρου. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Και θα σε αποχαιρετήσουμε με άλλη μια καντάδα, ένα τραγούδι του Μάρκου Μαυακάρη, αυτός ο υπέροχος μουσικός, ο οποίος ενώ δούλευε σαν εκδορέας, είχε αυτή την τεράστια ευαισθησία και έγραψε αυτούς τους στίχους που θα σας πούμε τώρα. Γιατί όπως και αυτοί, έτσι και εμείς, είμαστε σκληροί άντρες, αλλά είμαστε και ευαίσθητοι. Λοιπόν, καλή σας νύχτα, τραγουδίστε μαζί μας την υπέροχη καντάδα. Πάμε.
ώρα αύριο. Στο γύρισμα σου κάνω κάτι. Γράφεις κάθε μέρα. Όχι, μια φορά την εβδομάδα.